Δεν λοιπόν, αν δεν θέλετε, ο χρόνος τρέχει. Ο χρόνος τρέχει. Και δεν θα υποδείξετε εσείς τι θα κάνουμε. Αν θέλετε, μιλάτε. Εγώ δεν είμαι αυτός που θα πει στο Προεδρείο τι να κάνει, αλλά και το Προεδρείο δεν μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι πει. Πρέπει να πάρετε θέση, κύριε Πρόεδρε. Αν δεν θέλετε, να μου φάτε και λίγο χρόνο, εντάξει. Θα σας πω λοιπόν ότι αυτό δεν μπορεί να ακούγεται από τα χίλια υπουργούς στο ελληνικό κοινοβούλιο και μάλιστα ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Από εκεί και πέρα ο καθένας θα κρίνεται, αλλά θα κρίνεται και το Προεδρείο αυτός που προεδρεύει. Και θα ξεκινήσω με το εξής. Κύριε Υπουργέ, ο κύριος Δρίτσας σας είπε ότι δεν είναι προσωπικό αυτό και σας λέω ότι είναι βαθιά και βαριά πολιτικό και δείχνει όταν φορολογείται τους πολλούς και συνήθως άνεργους, άντε που κάνουν κανένα μεροκάμα των αυτεργάτες, και αφήνεται στο απειρόβλητο, για όποιον λόγο είπατε, εγώ δεν θα πω τρίχες, αλλά θα σας πω ότι δείχνει με ποιον είναι και εναντίον ποιου είναι ο καθένας. Κύριε Πρόεδρε, οι αγρότες από την Κρήτη σήμερα, αλλά και από άλλα σημεία της χώρας, διαδήλωσαν στο Σύνταγμα σε μια μαζική συγκέντρωση και τώρα ταξιδεύουν με τα καράβια και μας είπαν θέλουμε να ακούσουμε. Θέλουμε να ακούσουμε και να αλλάξει κάτι. Δεν μπορούμε άλλο. Δεν είναι όλη αυτή η ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι τρελοί οι 1.200 που ήρθαν από την Κρήτη. Μπορείτε να το δείτε και από τα ειστήρια για να μην παίζουμε με τους αριθμούς. Δεν είναι υποκινούμενοι. Είναι όμως απελπισμένοι. Κύριε Υπουργέ, αντί να νομοθετείτε, και απευθύνομαι όχι σε εσάς, αλλά στον κύριο Στουρνάρα, αλλά και στην κυβέρνηση, αντί να νομοθετείτε υπέρ της παραγωγικής ανασυγκρότησης προϋπόθεση για την ανάπτυξη, γενικά και ειδικά για τον πρωτογενή τομέα, στοχοποιείτε τους αγρότες. Λέτε ότι μόνο ένα ευρώ είναι το στρέμμα, αλλά δεν είναι έτσι. Το απόδειξαν και σήμερα με στοιχεία στη συγκέντρωσή τους, που ήταν και μεγάλη και μαζική και ενημερωτική. Και θα σας πω επίσης ότι γνωρίζουν καλά αυτό που τους κρύβεται, ότι το πρώτο βήμα είναι αυτό που κάνετε με αυτό το νομοσχέδιο, το σημερινό και το αυριανό. Είναι ο Φερετζές που κρύβει τα υπόλοιπα και θα σας πω ότι έχω δύο αποδείξεις. Η μία είναι η ίδια η κοινωνία, η καθημαγμένη κοινωνία, και η δεύτερη ξέρετε ποια είναι. Δείτε το προσχέδιο της έκθεσης του Ευρωκοινοβουλίου για την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Κύπρο. Σας λέει μέσα μεταξύ των άλλων ότι παρά τις πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις η Ελλάδα δεν απέφυγε την ομαλή χρεοκοπία, έγινε δηλαδή, ενώ δεν έχει αποκλειστεί και η ασύντακτη. Σας το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωκοινοβούλιο δηλαδή, ένα όργανο της, που αύριο θα είμαστε προεδρεύουσα χώρα σε αυτήν. Σας το λέει, το παίρνετε υπόψη, ναι ή όχι? Όχι προφανώς. Κόλαφος λοιπόν, όχι από αντιπολιτευόμενους, όχι από την αριστερά, αλλά από όλους εν πάση περιπτώσει, για τη συνταγή σας της καταστροφής, του μνημονίου, αλλά και για την ίδια την Τρόικα και εσάς βεβαίως που ακολουθείτε αυτές τις συνταγές. Το πρόγραμμά σας το νεοφιλελεύθερο και μνημονιακό είναι και καταστροφικό και δεν βγαίνει, ό,τι και αν λέει ο κύριος Υπουργός Οικονομικών, ο Πρωθυπουργός και τα δύο συγκυβερνώντα κόμματα. Όταν το πρόγραμμα δεν βγαίνει, είναι φανερό ότι σε συνδυασμό και με τη μη ίσπραξη, αφού δεν έχουν πώς θα πληρώσουν, θα φέρει νέα συνοδά μέτρα της αποτυχίας σας, και γι' αυτό είπα αυτό είναι το πρώτο βήμα και τα επόμενα ποια θα είναι. Μην κοροϊδεύετε λοιπόν, φτάνει και ως εδώ. Δεν κρίνεται λοιπόν το σημερινό νομοσχέδιο χωριστά από το αυριανό για τους πληστηριασμούς και από τα προηγούμενα που πέτυχαν την καταστροφή που ονομάσατε success story. Όλα μαζί αθρηστικά, σωρευτικά, είναι κρίκη της ίδιας αλυσίδας που περνάτε στον ελληνικό λαό αυτά τα χρόνια. Ας μην μιλήσουμε για τροποποιήσεις υποκριτικά στο νομοσχέδιο. Ας μιλήσουμε πολιτικά. Βγαίνει το πρόγραμμα. Γιατί λοιπόν να γίνουν αυτές τις θυσίες που είναι και άδικες, αλλά κυρίως είναι αναποτελεσματικές? Σήμερα οι αγρότες της Κρήτης και όχι μόνο, σε μια μαζική συγκέντρωση ένιωσαν την αναλγησία της κυβέρνησης και τον αυταρχισμό σας. Για τον πρόεδρο της Βουλής, παρακαλώ κύριε Προεδρεύοντα, και για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, έχουμε πάλι τραυματία μεράματα στο μέτωπο, στον Ευαγγελισμό, απρόκλητα κυριολεκτικά. Έχουμε εμπόδιση της αντιπροσωπείας και χτυπήθηκαν βουλευτές ελαφρά και χαμηλά εκεί που δεν φαίνεται, και έχω εμπειρία στα σημάδια, με σημάδια στα πόδια. Μαρτυρίες και δημοσιογράφων και πολλών πολιτών, το λέω κι εγώ, μεμονωμένα περιστατικά, μεμονωμένα όντως, είπε αστυνόμος τον ΜΑΤ, εγώ δεν πληρώνομαι από σας, πληρώνομαι από τη Μέρκελ. Φώναζε μπροστά μας και σας λέω ότι αν δεν συμφωνείτε με τις κραυγές του, τι θα κάνετε κύριε αρμόδιε Υπουργέ, θα το ψάξετε τουλάχιστον, τι θα κάνετε πρόεδρε της Βουλής για τον περίγυρο
του Κοινοβουλίου ήταν απ' έξω, αλλά σε επαφή με τον περίβολο του Κοινοβουλίου. Ο αυταρχισμός, η βία, η αντιδημοκρατική, αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά δεν είναι συνοδές της πολιτικής σας. Είναι ενσωματωμένα τελικά στην πολιτική σας. Θα σας δώσω τώρα ένα ψήφισμα από το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου με την δική σας πλειοψηφία. Θα σας δώσω στα πρακτικά ένα δελτίο τύπου όπου ο Περιφερειάρχης Κρήτης και ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο στηρίζουν τον αγώνα των αγροτών για τη μη φορολόγηση της αγροτικής γης. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, θυμάστε, υφυπουργός σας στην κυβέρνηση του Μνημονίου, του πρώτου Μνημονίου, και καταλήγει το ψήφισμα, θα το διαβάσετε μετά, δεν έχω χρόνο, ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης καλεί την κυβέρνηση και τα κόμματα που την απαρτίζουν να αναθεωρήσουν τη στάση τους και να αποσύρουν το σχέδιο νόμου, γιατί δεν υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες της χώρας, αλλά τα συμφέροντα των δανειστών δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Πάρτε τα. Πάρτε και από αγροτικούς συλλόγους και σας λέω, πάρτε και από το Δήμο Ηρακλείου, που είναι στέλεχός σας της κυβέρνησης, που λέει ότι όχι. Και θα σας πω ότι ο φόρος ακινήτων είναι ο χειρότερος χριστουγεννιάτικος μποναμάς που θα περίμεναν ποτέ οι φορολογούμενοι. Για την ακρίβεια, οι συνεπείς φορολογούμενοι, τα γνωστά υποζύγια, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι μικρομεσαίες οικογένειες στα αστικά κέντρα και στις αγροτικές περιοχές. Είναι ένας φόρος όχι απλά άδικος. Άδικος φορολογικά νόμους έχουμε από παλιά, αλλά εδώ υπερβαίνετε και τον εαυτό σας. Είναι φόρος κοινωνικά και οικονομικά ανάλγητος, χτυπάει τα πιο φτωχά και χαρίζει στους μεγάλους, είναι αντιλαϊκός και θα σας πω, τα χαράτσια, ο φόρος ακινήτων και όλα τα υπόλοιπα είναι αθρηστικά. Σήμερα οι πληστηριασμοί ακολουθούν, οι ομαδικές απολύσεις έρχονται και μην μου πείτε δεν έχει σχέση με το ένα μετάλλο, όλα μαζί είναι μια συστοιχία νομοθετημάτων που κανονιοβολούν την κοινωνία, σοριάζουν τα τελευταία ερείπια στην καθημαγμένη χώρα, διαλύουν τα τελευταία ερίσματα στον οικοκυριό, στο πορτοφόλι και στις οικονομικές δυνατότητες των φτωχών και των μεσαίων οικογενειών. Θα σας πω ότι φτάσατε στο σημείο, και εδώ είναι το απίστευτο, ότι θα κληθούν να πληρώσουν χαράτσι της ΔΕΗ, ακόμα και αν αναγκάστηκαν να μένουν σε σπίτια και διαμερίσματα χωρίς ρεύμα. Αυτοί που δεν έχουν ρεύμα θα πληρώσουν. Θα πληρώσουν αυτά τα πράγματα. Το χαράτσι και ο φόρος στα κτήματα είναι ίσως οι πιο δηλωτικές απορριθμίσεις της οικονομικής, κοινωνικής και προσωπικής ζωής των χιλιάδων φορολογουμένων που πια δεν αντέχουν και δεν μπορούν. Το ίδιο συμβαίνει και με τη φορολόγηση με 26% από το πρώτο ευρώ των ελεύθερων επαγγελματιών, καταδικάζοντας έτσι τους μικρούς και μεσαίους επαγγελματίες στο περιθώριο, στο μαρασμό, στο λουκέτο, στην εξαθλίωση. Η συγκυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε εσείς, μου δίνετε το χρόνο που μου αφαιρέσατε στην αρχή. Δεν σας αφαίρεσα εγώ κανένα χρόνο, παρόλα αυτά θα έχετε την ανοχή. Η συγκυβέρνηση ουσιαστικά καταδιώκει τη μικρή και τη μεσαία ακίνητη περιουσία που αποτελούσε επένδυση και πνοή ζωής για το προσωπικό και το οικογενειακό εισόδημα. Η μονιμοποίηση των χαρατσιών που εδώ περνάει και η αύξηση της επιβάρυνσης στην ακίνητη περιουσία εξωθεί σε οικογενειακή και προσωπική χρεοκοπία τους φορολογούμενους. Το ίδιο θα συμβεί και με τη φορολόγηση των αγροτικών ακινήτων. Καταδιώκεται ο πρωτογενής τομέας που είναι βάση για την ανάπτυξη. Δεν μπορεί να γίνει καμιά ανάπτυξη χωρίς πρωτογενή τομέα και εσείς τον καταρακώνετε, ενώ είναι ήδη σε πολύ κακή κατάσταση. Ποινικοποιείται ουσιαστικά το μεσαίο και φτωχό αγροτικό νοικοκυριό, υπονομεύεται η παραγωγή και το εισόδημα χιλιάδων οικογενειών, εκπίπτει ο αγρότης σε κατάσταση ιδιότυπης δουλοπαρικίας με αφεντικά και επιστάτες στην εφορία και τις τράπεζες. Ο αγρότης γίνεται πια εργάτης στο χωράφι του με υψηλή επιστασία της εφορίας και των τραπεζών. Ο νόμος όμως έχει και ελαφρύνσεις, να παραδεχτούμε τα θετικά. Οι πλούσιοι της χώρας, αυτοί που κέρδισαν και πριν την κρίση και κέρδισαν μέσα στην κρίση, κατά 20% αύξησαν την περιουσή τους από το 10%. Αυτοί που μετέτρεψαν την κρίση σε ευκαιρία, που λέγατε, και άλλοι έλεγαν, απαλλάσσονται ουσιαστικά από τη φορολόγηση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο νόμος προετοιμάζει και το έδαφος για την πειρατική επιδρομή εκποίησης σε τιμή όσο της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, απλώνοντας ένα χαλί ελαφρύνσεων και απαλλαγών για τους μεγαλοκτηματίες και μεγαλοκεφαλαιούχους. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής. Φορολογική δικαιοσύνη χρειάζεται, στα λόγια το λέτε κι εσείς, αυτό σημαίνει αδυναμία, αλλά αδυναμία όμως και να το πράξετε. Όλα αυτά τα χρόνια ποτέ δεν έχει γίνει, αυτό που εξαγγέλλεται διαρκώς και ποτέ δεν κάνατε. Σε δεύτερη φάση μιλάμε για περιουσιολόγιο. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να γίνει και μπορεί να γίνει σύντομα, ούτε αυτό το κάνετε. Και σας λέμε ακόμα ότι ο σωρευμένος πλούτος, οι φόροι που δεν καταβάλλονται, οι εργοδοτικές εισφορές που δεν αποδίδονται, θα πρέπει κάποια στιγμή να έρθει μια κυβέρνηση που να μπορεί να το κάνει. Σας λέμε λοιπόν, και τελειώνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι αυτή η κυβέρνηση να φύγει. Έχει αποδείξει και με αυτό το νομοσχέδιο και με πολλά προηγούμενα
ότι δεν μπορεί να εξυπηρετήσει καμιά λαϊκή ανάγκη παρά μόνο ανάγκες άλλων που σκοτώνουν αυτήν την κοινωνία. Αυτό που πρέπει να κάνει αυτή η κυβέρνηση είναι να φύγει. Ξέρουμε ότι πάμε στα 11 λεπτά, κύριε συνάδελφε. Και πρέπει να το αναλάβει ο ελληνικός λαός. Ευχαριστώ πολύ. Λόγο έχει ο συνάδελφος κύριος Κωνσταντίνος Κουτσογιανακόπουλος για 8 λεπτά, κύριε συνάδελφε.